Εμείς είπαμε ναι στη συμμαχία, εφόσον κρατάει ο καθένας την οργανωτική του και πολιτική του αυτοτέλεια, συμμετέχοντας ισότιμα σε ένα σχήμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Τράγκας μας ζήτησε να παραιτηθούμε, να αυτοδιαλυθούμε και να ταχτούμε στο κόμμα του. Με συγχωρείτε, για να μπορώ να γίνω εγώ βουλευτής και 2-3 από το ΕΠΑΜ. Με συγχωρείτε, εγώ δεν πάω να γίνω βουλευτής. Εμένα με ενδιαφέρει να αλλάξει η ρότα η χώρα. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθαν κοντά μου διάφορα ονόματα από αυτά που αναφέρατε, έκανα διάφορα συζητήσεις μαζί τους. Εγώ δεν θέλω ένα κόμμα που να μοιάζει με τα προηγούμενα. Έχει γευτεί πολλά ο Έλληνας. Οι Έλληνες επί μνημονίου κυρίως γευτήκανε, πήραν διάφορες γεύσεις κομμάτων, απογοητευθήκανε. Εγώ θέλω μια καθαρή κατάσταση. Δηλαδή καταγγέλλεται ότι ήθελε ηγεμονία ο κύριος Τράγκας και να διαλυθείτε. Μας δόθηκε τελεσίγραφο να υπογράψουμε προσχώρηση στο κόμμα του. Δεν θα επαναλάβω αυτό που λέγανε παλιά, καθαρή λύση, καθαρή κατάσταση. Ο κύριος Τράγκας είπε ότι ερχόσασταν μαζί με τον κύριο Νικολόπουλο και είχατε μια αιμονή σε ένα συγκεκριμένο πράγμα το οποίο δεν... ήταν λεπτομέρειες, κάτι που λοιπόν, κατάλαβε ότι δεν μπορείτε να συμφωνήσετε και ότι... Ακούσαμε επανειλημμένα ονόματα, πολιτικούς αρχηγούς, που τώρα πια τους βλέπουμε και έχουν αποχωρήσει και μάλλον είναι και πολέμοι. Πολέμοι δεν είναι. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι μπορεί η μοίρα να τα φέρει έτσι, να τους δείτε όλοι να επιστρέφουν. Εγώ δεν έδιωξα κανέναν. Εγώ ξεκίνησα. Είναι ψεύτης. Και το λέω ελευθερευθάρσος. Και μακάρι να βγει απέναντί μου να μου το πει αυτό. Με τον κύριο Κασάκη. Εξαιρετικός ο Δημήτρης. Ήρθανε 2 φορές και κατάλαβα ότι επιμέναν ότι διαφωνούμε στην παράγραφο 213, κάθετος 235, η συμφωνία των Πρεσπών ή τη συμφωνία με τους Τούρκους ή... Εκεί λοιπόν εγώ είπα από μέσα μου ότι δεν μπορεί να πορευτεί κάτι καινούριο και να σαρώσει το παρακμιακό εάν κάθομαι μαζί σας ας πούμε και κουβεντιάζω για την υπαρθμόν 233 παράγραφο επί 6 ώρες. Δεν υπάρχει... Είμαστε φίλοι, μπορεί να ανταμώσουμε ξανά. Διατηρώ την ελπίδα μου ότι όλες οι ομάδες πολιτικές, ανεξάρτητες, ελεύθερες, αριστερές, δεξιές, κάποια στιγμή μπορεί να συγκλίνουν. Όμως θα σας πω κάτι. Κύριο Τράγκα, ο αρχηγισμός και η αλαζονία του ήταν... Σας ξέφυγε μία λέξη. Σας ξέφυγε μία λέξη. Είπατε του κύριου Τράμπα. Τράγκα. Σας ξέφυγε πάντως. Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέγει. Δεν με αφορά αυτό. Ό,τι είναι να το πω, να το πω ευθέως. Ότι αν το λέει αυτό το πράγμα, είναι ψεύτης. Και πείτε το και μπορούμε και κατά πρόσωπο να το πούμε αυτό. Δηλαδή τον κατηγορείτε σαν ανάχωμα. Προηγουμένως είπατε φυσικά, ότι... ξεκάθαρα ανάχωμα. Και παίζει το ρόλο του αναχώματος για τη Νέα Δημοκρατία. Το ρόλο που παίζει και ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι της παρέας. Παρόλα αυτά όμως κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Ναι. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει, ναι. Είναι το παιχνιδάκι που παίζει ο κύριος Σαμαράς. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Ήθελε να δρανοποιήσει δυνάμεις. Γι' αυτό φύγανε και πολλοί καραμαλικοί που είχαν πάει με τον κύριο Τράγκα. Πολλοί, για να μην πω ονόματα. Λοιπόν, ναι. Έφυγε το δίκη. Έφυγαν όλες οι δυνάμεις εκείνες που είχαν συζητήσει συνεργασία. Γιατί φύγαν όλοι. Ανάγωμα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είμαι εγώ. Να σας διακόψω λίγο. Ανάγκομαι με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, συνεχώς χάνει ψήφους. Οπότε δεν πρέπει να φύγουν αυτοί. Πρέπει να πάνε σε ένα περιβάλλον κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να συνεργαστώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα μπορούσα ποτέ να συνεργαστώ με την Αγία Οικογένεια. Με την οικογένεια Μητσοτάκη. Η οικογένεια Μητσοτάκη έχει επιφέρει βαθιά πλήγματα στη δημοκρατία, στην πατρίδα μας, από το 65 μέχρι σήμερα. Και έχει πρωταγωνιστήσει σε όλα τα οικονομικά σκάνδαλα, όπως Κατσεστρούτσι, Παντσαβόλτα,
αρχαιοκαπηλίες και άλλα. Έχει έρθει πολλές φορές στην πρώτη σελίδα όλων των εφημερίδων ως πρωταγωνίστρια διαφόρων σκανδάλων. Μας δόθηκε τελεσίγραφο να υπογράψουμε προσχώρηση στο κόμμα του. Και εμείς είπαμε προσχώρηση με κανέναν τρόπο, όπως δεν το είπε, όπως αποχώρησαν και όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις. Και ο μόνος που το δέχτηκε ήταν ο κύριος Νικολόπουλος. Αλλά και αυτός αποχώρησε, γιατί οι απαιτήσεις του κύριου Τράμπα. Ο κύριος Νικολόπουλος έφυγε μόνος του. Γιατί έφυγε? Θα σας πω γιατί. Εγώ σκέφτηκα ότι καταρχάς δεν ήθελα ποτέ να έχω ένα κίνημα μπαμπούσκα, το ένα κόμμα μέσα στ' άλλο. Και κυρίως να έχω και ένα κίνημα το οποίο να μην έχει μία ενιαία γραμμή πλεύσης. Πολυσυλλεκτικό μεν, αλλά ελεύθερο και διαφορετικό από το παρελθόν. Ο Νίκος πίστευε ότι πρέπει, το τελευταίο του email ήταν ότι πρέπει να έχω ένα οργανόγραμμα διαρθρωτικό σαν του Τζίμερο. Εγώ με τον κύριο Τζίμερο με χωρίζει η Άβυσσος Μαριάννα, η Τάφρος Μαριάννα στη Βόρεια Θάλασσα. Όσον αφορά για τη Νέα Δημοκρατία, η βιτρίνα της, αγαπητές συνάδελφοι, είναι βιτρίνα νεοφασιστών. Είναι πρώην θειασότες του Τρίτου Ράιχ. Εγώ, ας πούμε, στην παλιά Νέα Δημοκρατία, ο Έμιστος Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, εγώ, ο Μιλτιάδης ο Εύερτ, δεν θα επιτρέπαμε σε αυτούς να περάσουν ούτε 15 χιλιόμετρα μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Θα βγάζαμε ασφαλιστικά μέτρα.